Χαίρετε φίλοι τηλεθεατές του Αργό Web TV. Είμαι η Πασχαλιά Κόνσουλα στην εκπομπή «Ο Λόγος στον Ενεργό Πολίτη» με καλεσμένο τον κύριο Χρήστο Αλευρά, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στον νομό Χαλκιδικής. Ο κύριος Αλευράς θα μας μιλήσει σήμερα για την απαγόρευση της αλίας στο 66% των ελληνικών και διεθνών υδάτων για τους Έλληνες αλίης. Κύριε Αλευρά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα στο φιλόξενο στούντιο Αργό TV, κυρία Κόνσουλα. Σήμερα το θέμα είναι πολύ καυτό και πρέπει να το δουν όλοι οι Έλληνες αυτό το πρόγραμμα, γιατί αφορά όλους τους Έλληνες τελικά, όχι μόνο τους αλίες. Βεβαίως, όντως είναι πολύ σοβαρό το θέμα, αλλά χρειάζονται και τα αποδεικτικά στοιχεία. Βεβαίως, άφερα μαζί μου, κυρία Κόνσουλα, ναι. Με μεγάλη έρευνα με το επιτελείο μου, το ανακαλύψαμε αυτό το μυστικό που μας κρύβουν τόσα χρόνια. Γιατί οι Τούρκοι ψαρεύουν ελεύθερα στο Αιγαίο, αν είδατε σε εκπομπές. Ναι, βεβαίως, τα έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές αυτά. Βεβαίως. Ανενόχλητοι. Ανενόχλητοι από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τα Δωδεκάνησα, σε ολόκληρο το Αιγαίο πέλαγος. Και όχι μόνο. Και όμως για τους Έλληνες αλίες μας λέτε ότι απαγορεύεται. Μάλιστα. Το ίδιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κυρία, μας αποκαλύπτει, μας ομολογεί ότι πράγματι οι Έλληνες ψαράδες δεν μπορούν να ψαρέψουν στις δικές τους θάλασσες. Και ούτε φυσικά στα διεθνή ύδατα. Αυτό. Ο λόγος ποιος είναι, κύριε Αλευρά? Ο λόγος είναι στη σελίδα 45 του γράφου της έκθεσης του έτους 2020 για τον αλληλευτικό στόλο της Γενικής Διεύθυνσης Αλίας του Υπουργείου, αυτό που, το αρμόδιο, ναι. Υπουργείου. Όπως βλέπουμε και στην οθόνη, τη φωτογραφία. Είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυτό. Μάλιστα, και τροφίμων. Και τροφίμων. Πολλές χρονικές και τοπικές απαγορεύσεις για τα ελευτικά εργαλεία, τόσο στα εθνικά, όσο και στα διεθνή ύδατα, κυρία Κόνσουλα. Για επιβεβαίωση, το Υπουργείο, ως παράδειγμα, φέρνει 9 Έλληνες καθηγητές του Πανεπιστημίου, όπως είναι ο Πέτσας, ο Μάινας, στο επιστημονικό περιοδικό που δημοσιεύθηκε το έτος 2017 με τίτλο Mediterranean Marine Seas, σημαίνει Μεσογειακή Θαλάσσια Επιστήμη. Στο άρθρο με τίτλο, ακούστε κυρία Κόσουλα ο τίτλος, «Πού να μην ψαρέψετε». Αν είναι δυνατόν. Ανασκόπηση και χαρτογράφηση απαγορευμένων περιοχών αλίας στο Αιγαίο Πέλαγος. Από το οποίο προκύπτει ότι στο Αιγαίο οι μόνιμες απαγορεύσεις καλύπτουν το 38% του ύδατος, των υδάτων, και επιπλέον οι εποχιακές απαγορεύσεις το 27,8%. Ανάλογη είναι η εικόνα, κυρία Κόσουλα, και στο Ιόνιο και στο Κρητικό Πέλαγος. Τι να υποθέσουμε, δηλαδή, ότι είναι βεβαρημένες αυτές οι περιοχές και... Ναι. Άμα αθροίσουμε, λοιπόν, όπως σας είπα τον τίτλο, το 38% των μονίμων απαγορεύσεων στα ελληνικά ύδατα, με τις επιπλέον, όπως αναφέρει το κείμενο, τις 27,8%, προκύπτει το 65,8%, δηλαδή, όπως είπαμε, το 66 περίπου, ναι. Τα 100. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες, κυρία Κόνσουλα. Το γνωρίζουν όμως αυτό οι Έλληνες αλίες, κύριε Αλευρά? Από επαφές που είχαμε ψαράδες και όχι μόνο, και αυτούς τους πολιτές, τους μεσάζοντες, ναι. Δεν γνωρίζουν αυτό το γεγονός. Και ψάχνουν να βρουν τι γίνεται, γιατί είναι άδεια η αγορά μας. Δηλαδή ο τελευταίος που το μαθαίνει είναι ο κυρίως ενδιαφερόμενος πάντα. Μάλιστα. Αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι μιλούμε τόσο καιρό για παράδοση εθνικής κυριαρχίας, και δεν υπερβάλλουμε, κυρία Κόσολα, σε όλες τις εκπομπές που κάναμε. Αποδεικνύουμε το αδιαφεσβήτητο αυτό γεγονός. Εγώ δεν κατάλαβα το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτή, επιβάλλεται αυτή η απαγόρευση. Είναι επιβεβλημένο, κυρία. Μας έχουν καθυλώσει. Και δεν σου λένε το λόγο. Δεν σου, δηλαδή. Όχι, δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Απλά σου λένε ότι απαγορεύεται. Είναι προτροπή, είναι εντολή. Επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθαρά. Όπως είχαμε τα επιπραγμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμάστε. Έτσι και είναι οι Τούρκοι ψαράδες, ανενόχλητοι, ναι, ναι, έχουν, οργώνουν τα υγεία. Έχουν την κοινή αλλιευτική πολιτική οι Τούρκοι, οι γείτονές μας. Καταλάβατε. Και όχι μόνο. Τώρα το τι μπορεί να γίνει.
για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, πώς είπα. Ασφαλώς, να μας πείτε. Τι μπορεί να γίνει από τι άλλο από το να ενεργοποιηθεί ο Έλληνας πολίτης και να ενταχθεί στον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης. Για να πάρουμε τη διοίκηση στη χώρα μας, εμείς οι Έλληνες στα χέρια μας, κυρία Κόνσουλα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γιατί όλα τα κόμματα που περάσανε από την Ελληνική Βουλή έχουν παραδώσει εθνική μας κυριαρχία. Γνωστό. Στους δανειστές για 99 χρόνια από τα μνημόνια. Δυστυχώς. Τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός λαός, κυρία Κόνσουλα, βιώνει μια στοχοποιημένη επίθεση απαξίωσης οικονομικής εξαθλίωσης, ηθικής κατάπτωσης, λαιλασίας δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και αποξένωσης πραγματικά από τα ιδανικά του, τη γλώσσα του, τα έθιμα και τις συνήθειές του. Αυτή η τραγική πραγματικότητα, κύριε Κόνσουλα, είναι αποτέλεσμα μιας συνεπούς ανθεληνικής και προδοτικής συνεχούς πορείας του πολιτικού κατεστημένου. Τα κόμματα είναι υπεύθυνα για τα δεινά του ελληνισμού, επειδή διέρεσαν, κομμάτιασαν και διέλυσαν την κοινωνία μας, κύριε Κόνσουλα. Είναι υπεύθυνα γιατί όχι μόνο δεν έκαναν ποτέ το καθήκον τους για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων του πολίτη, αλλά δημιούργησαν και το περιβάλλον για την υποβολή των συνθήκων εχμαλωσίας, δέσμευσης και υποταγής σε αθεληνικά κέντρα, κύριε Κόνσουλα. Το πολιτικό καθεστώς είναι η αιτία της καταστροφής του ιστού, του παραγωγικού ιστού της πατρίδας μας, του υπερδανεισμού που ακολούθησε και την παράδοση της εθνικής κυριαρχίας. Με τα επακόλουθα, μεταναφέρει το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού λαού σε κατάσταση λιμοκτονίας πραγματικά. Με 2 εκατομμύρια άνεργους, κύριε Κόνσουλα, με στρατιά αυτοχείρων, με ανύπαρκτη κρατική πρόνοια και με μόνες υπαρκτές την προοπτική επιδείνωσης. Οπότε, κυρία Κόνσουλα, η Ελλήνων Συνέλευσης λειτουργεί με άξονα τον πολίτη. Με ρωτήσατε τι θα γίνει. Ο οποίος μετέχει ενεργά στην άσκηση πολιτικής, στην κρίση των καταστάσεων, είναι πραγματικά αυτός που άρχει πολιτικά στην Ελλήνων Πολιτεία. Μάλιστα. Δηλαδή, ο πολιτικός φορέας για το συγκεκριμένο θέμα που μιλάμε, τι προτίθεται να πράξει? Επειδή, κυρία Κόνσουλα, αυτό που βιώνουμε ως και σήμερα δεν είναι δημοκρατία πραγματικά, αλλά είναι μια επέσχυτη ολιγαρχία. Μέσω της κομματοκρατίας φυσικά, κάτω από το κάλυμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Δεν είναι η πραγματική δημοκρατία σήμερα. Αυτά γνωστά είναι. Ως Έλληνες, παρά τα κυριαρχικά δικαιώματα που κατέχουμε, έχουμε μεταβληθεί σε ψηφοφόρους, δηλαδή σε ψηφοδότες υπήκους, να ρίξουμε μόνο την ψήφο μας, χωρίς καμία συμμετοχή στις αποφάσεις, στις επιλογές και στη χάραξη μιας πολιτικής πρακτικής. Ως Έλληνες πολίτες έχουμε εχμαλωτιστεί πραγματικά σε ένα χρέος που οποίο δεν ξέρουμε την προέλευση, δεν ξέρουμε αν είναι υπαρκτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα έλεγχο. Έτσι, από πού προέρχεται το χρέος αυτό? Δεν έχει ελεγχθεί ποτέ. Παρότι το έχουμε επιφορτιστεί εμείς και οι απόγονοί μας, καθώς και την αποπληρωμή του φυσικά, έτσι. Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε? Ας θυμηθούμε ποιοι είμαστε. Είμαστε απόγονοι γόνων μεγάλων στρατηλατών, μεγάλων ηρώων. Αν θυμίστε τον Έσωπο, εμείς τον θυμόμαστε με τους μύθους του Εσώπου, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έλεγε σε μια φράση, ενωμένοι οι Έλληνες θα επιζήσουμε, χωρισμένοι θα αφανιστούμε. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Και αυτό ήρθε η ώρα και ο δίκαιος καιρός, κυρία Κόνσουλα, να τελειώσουμε αυτή την απαράδεικτα άσχημη κατάσταση. Όλοι μαζί ενωμένοι ως σφαίρα πυρός στον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα μας στην επόμενη μέρα, στην ημέρα του φωτός, της ελευθερίας, της αρετής, του πλούτου, της αυθονίας, της δικαιοσύνης, της ευδαιμονίας, κυρία Κόνσουλα.
Από μένα τον Χρήστο Αλευρά, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους. Έχετε δίκιο, ο κόσμος όλος είναι αγανακτισμένος έξω, με όποιον και να μιλήσεις. Έτσι. Οπότε όλοι κάτι περιμένουν. Έτσι. Είμαι, έχω την τιμή, τη μέγιστη τιμή, να είμαι από τα μέρη του δασκάλου, του Μέγα Αλέξανδρου, Αλεξάνδρε the Great, από τα Στάγερα Χαλκιδικής. Αριστοτέλη. Αριστοτέλης, ο Μέγας. Και αυτό θα πω στους τηλεθεατές μας που μας ακούνε και όλοι θα προτείνω να ακούσουν αυτή την εκπομπή, να την παρακολουθήσουν, είναι πολύ σημαντικό, νυν υπερπάντων αγών. Να είστε καλά κύριε Αλευρά, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλό σας απόγευμα. Και εγώ ευχαριστώ. Αγαπητοί τηλεθεατές του Αργό Web TV, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε όλοι καλά.